Καλώς ήρθατε. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσω πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε διαδραστικές ασκήσεις. Κάνε κλικ στο εικονίδιο σφυρί για να ανοίξει το μενού των εργαλείων και επίλεξε τον τρόπο προβολής που εμφανίζει τα εργαλεία το ένα κάτω από το άλλο. Σε αυτήν την προβολή βλέπεις μικρά εικονίδια δίπλα στο όνομα κάθε εργαλείου, τα οποία παραπέμπουν σε διάφορες λειτουργίες. Το πρώτο εργαλείο μπορεί να είναι τα μουσικά όργανα που περιέχει μία βάση δεδομένων. Αφού ανοίξεις το εργαλείο, βλέπεις στα αριστερά την λίστα των μουσικών οργάνων και στα δεξιά σχετικές με αυτά εικόνες και περιεχόμενο. Κάποια από αυτά τα εργαλεία παράγουν αυτόματα ασκήσεις και αξιολογούν τις λύσεις. Οι μπορούν ακόμα και να εξαχθούν στον επεξεργαστή ασκήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, εξάγεις τον ήχο του οργάνου και παίρνεις την ακόλουθη άσκηση. Ποιο ήχο ανήκει στο μουσικό όργανο που φαίνεται στην εικόνα, μπορεί να ακούσει του ήχου και να μεταφέρει την άσκηση στον επεξεργαστή ασκήσεων μαζί με το ηχητικό υλικό. Και στον επεξεργαστή ασκήσεων ακούγονται οι ήχοι και υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Το επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι το ηλεκτρικό σετ. Με το ηλεκτρικό σετ φτιάχνεις κάτι σαν ηλεκτρικά κυκλώματα. Αν έχεις ήδη ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, όπως αυτό εδώ, ενεργοποιείται το πλήκτρο εξαγωγή στον επεξεργαστή ασκήσεων και μπορείς να εξάγεις μία άσκηση και από αυτό το εργαλείο. Ο επεξεργαστής ασκήσεων, επομένως, δημιουργεί μία άσκηση, για παράδειγμα μία που ρωτάει για διάφορα μεγέθη του ηλεκτρισμού στο κύκλωμα. Η άσκηση ρωτάει την τιμή που δείχνει το βολτόμετρο. Με βάση τα δεδομένα που δίνονται από την άσκηση, μπορεί να υπολογιστεί η τιμή αυτή. Ένα άλλο εργαλείο είναι η μηχανή του χρόνου, που είναι αρκετά σύνθετο και ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, κάνεις αναζήτηση για τον Edison. Κάνεις κλικ στο εικονίδιο για να εστιάσεις σε αυτόν. Βλέπεις σύγχρονους με αυτόν από διάφορες εθνικότητες, την περίοδο ζωής τους, το επαγγελμά τους κλπ. Βλέπεις πάλι το εικονίδιο ασκήσεις με το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις διάφορες διαδραστικές ασκήσεις. Στο κάτω μέρος δύο τύπων ασκήσεις, βλέπεις το εικονίδιο εξαγωγή στον επεξεργαστή ασκήσεων. Αν επιλέξεις κάποιον από αυτούς τους τύπους, μπορείς να εξάγει την άσκηση στον επεξεργαστή. Πολλά ακόμα εργαλεία προσφέρονται για να εξάγεις ασκήσεις από αυτά. Για παράδειγμα, οι μονάδες μέτρησης έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Αυτό το εργαλείο διαφέρει λίγο από τα προηγούμενα στο ότι μπορεί από μόνο του να παράγει ασκήσει. Αν σου αρέσει κάποια τέτοια άσκηση, την εξάγει στον επεξεργαστή ασκήσεων με το πλήκτρο Εξαγωγή. Κάνει κλικ στην συλλογή για να δει πώ λειτουργεί. Ανοίγοντα αυτό το εργαλείο, βλέπει ότι είναι άδειο και έτοιμο να δεχθεί περιεχόμενο. Αν τοποθετήσει περιεχόμενο στη συλλογή, τότε μπορεί να δημιουργήσει από αυτήν ασκήσει για τον επεξεργαστή. Κάνει κλικ στην εξαγωγή στον επεξεργαστή ασκήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα δημιούργησε μία άσκηση συντεριάσματο. Οι εικόνε που βρίσκονται στην συλλογή πρέπει να συντεριαστούν με του τίτλου τους. Γιατί είναι χρήσιμο να εξάγει ασκήσει στον επεξεργαστή ασκήσεων, γιατί μπορεί να δημιουργήσει νέε ασκήσει και να κρατήσει αυτέ που παρήγαγε από τα εργαλεία. Τροποποιεί τι αρχικέ ασκήσει τις συμπεριλαμβάνει σε δημοσιεύσεις ή τις τηλεφορτώνει στο MozaWeb για να τις χρησιμοποιήσεις αργότερα. Αν θέλεις να τροποποιήσεις μία άσκηση, κάνεις κλικ στην επεξεργασία για να προσθέσεις δεδομένα, να αλλάξεις κάποια άλλα ή να ανασυντάξεις την άσκηση. Μόλις κάνεις την αποθήκευση και τηλεφορτώσεις τα φύλλα ασκήσεων, μπορείς τότε να τα κοινοποιήσεις στους μαθητές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.